Επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο στην αρχή και τώρα εδώ να πούμε τον καταπληκτισμό. Πραγματικά σε πιάνει η ψυχή σου. Στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 27 πρόσφυγες μετανάστες. Είναι όλα νέα παιδιά, αγόρια, καμία γυναίκα. Όπως και εδώ άλλωστε. Και εκτιμούν όλοι ότι είναι νέα παιδιά, γιατί αυτά είχαν τις περισσότερες φυσικές δυνάμεις να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουν να σωθούν. Όλοι περιγράφουν, όσο μπορείς να συνεννοηθείς, ότι ήταν περίπου 750 άτομα στο πλοίο και τα γυναικόπαιδα ήταν στα μπάρια. Κάποιοι λένε ότι ήταν και σε κοντέινερ μέσα. Προφανώς δεν υπάρχει κανείς από αυτούς που διασώθηκε. Στο νοσοκομείο στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, τη διοίκηση. Ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή, ήρθαν από άδειες. Στα τμήματα επιγόντων περιστατικών προσέφεραν πρώτες βοήθειες. Ένα μόνο περιστατικό ήταν επικίνδυνο για διασωλήνωση, αλλά πήγε καλά. Είναι όλα καλά στην υγεία τους. Εκτιμούμε ότι δεν, από τους διασωθέντες δεν θα χαθεί άλλος. Εδώ είναι περίπου στο καταπληκτισμό 60 αυτή τη στιγμή. Μας είπαν όλοι ότι έγινε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση χθες. Όσοι διασωθέντες έβγαιναν και ήταν περιπατητικοί οδηγούνταν μέσα. Οι υπόλοιποι με καροτσάκι προσφέρονταν οι πρώτες βοήθειες και ασθενοφόρο τους πήγαινε στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι εμείς όλοι ως διασώστες, ως υγειονομικοί, αλλά και ως σωστικά συνεργεία γενικώς κάναν το χρέος τους. Μακάρι να έρχονταν πολύ περισσότεροι διασωθέντες για να μπορούσαμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο. Ψάχνουν συγγενείς τους. Ψάχνουν, ναι, ψάχνουν συγγενείς. Όσο μπορεί να συνοηθεί κανείς, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, περιμένουμε μεταφραστές, δεν ξέρουν αγγλικά, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ψάχνουν όλοι οι συγγενείς, γυναίκες, παιδιά, ναι. Πόσα παιδιά έχετε ακούσει? Κανείς δεν το ξέρει. Αυτό που μας είπαν, μια μαρτυρία είναι ότι 8 μέρες μας είπαν κάποιοι ότι ήταν νηστικοί και 4 μέρες χωρίς νερό. Δηλαδή μιλάμε για απάνθρωπες συνθήκες. Ευχαριστώ, πρόεδρε.